Πάμε σε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Άντωνη Γάκη να μας πει δύο-τρία πράγματα που έχουν να κάνουν με περιβάλλον. Αν και έχουμε και μια φάλαινα εδώ πέρα από το πρωί, η οποία ένας φυσιτήρας ο οποίος δεν φεύγει από τον άλυμο. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα. Και αφού μπήκαμε με το δύο τραγουδάκι, θα μιλήσουμε σήμερα για δίκες και περιβάλλον. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει για αποζημιώσεις λόγω περιβαλλοντικών συνθήκων, να ενημερώσω τους ακροατές μας και βέβαια και τους δημοτικούς και περιφερειακούς και κρατικούς άρχοντες τις ευθύνες και τα δικαιώματα που έχουμε ως πολίτες απέναντι σε περιβαλλοντικές αδικίες, οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν και αποκλεισμένους σε αμάξι. Mm-hmm. Λοιπόν, είτε πέσουμε σε μία τρύπα στο μέσο του δρόμου, είτε το ρεύμα του σπιτιού μας καεί και κάψει κάποιο συσκευή, είτε πιστεύουμε ότι δικαιόμαστε κάποια ειδική βουλάβη από κάποια περιβαλλοντική συνθήκη που το κράτος αμέλησε ή ο Δήμος ή η Περιφέρεια, βάσει του περιβαλλοντικού δικαίου έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουμε αποζημίωση, η οποία έγινε σε τρία πράγματα. Πρώτον, στην αξία του αντικειμένου που έχει χαλάσει, που εντάξει αν είναι για παράδειγμα η ρόδα ενός αυτοκίνητου, μπορεί να καταλάβουμε ότι είναι η αξία της αντικατάστασης της ρόδας, του αμορτισέρ, του ψαλιδιού, της ηθικής βλάβης που πιστεύουμε ότι έχουμε από αυτό το ατύχημα, το οποίο είναι απροσδιορίστης αξίας, ο καθένας όσο θέλει το ορίζει, καθώς και των απολειών χρημάτων που έχουμε λόγω της πλάσης αυτής. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα να έχουμε κάνει μια μεγάλη συνέντευξη με Τζιάν Βόης, να μην προλάβουμε να βγούμε και να χάσουμε εκατομμύρια. Ναι. Έτσι είναι, ναι. Σωστά. Άρα λοιπόν, με αφορμή το θέμα της Αττικής Οδού, να ξέρουμε λοιπόν τα δικαιώματά μας, ότι είμαστε ως πολίτες, έχουμε κάθε δικαίωμα, αλλά από την άλλη, το κακό της υποθέσεως είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να ορίζει και να προσωπικοποιεί πώς είναι αυτή η αποζημίωση της ηθικής βλάβης. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο ερωτηματικό σε αυτά τα θέματα, ότι επειδή είναι κάτι που είναι πολύ γενικό και άρρωστο, δεν μπορούμε να ξέρουμε ο φυσικός δικαστής τι αποζημίωση θα μας δώσει για τα θέματα της ηθικής βλάβης. Κάτι που ήταν με τις φωτιές και τις πλημμύρες, το ΜΑΤ και τη Μαύρα. Δηλαδή η ηθική βλάβη πώς ορίζεται? Ορίζεται με βάση το σκεπτικό του κάθε δικαστή? Ναι, αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο θέμα, ότι μπορεί ο ένας δικαστής να δώσει μια αποζημίωση Α και ένας άλλος δικαστής 10 επί Α. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν και το μεγάλο πρόβλημα το καινούργιο που υπάρχει στην νομοθεσία, ότι δεν μπορεί να φυσικοποιηθεί το μέγεθος της ηθικής βλάβης. Ενώ ας πούμε η βλάβη στο αμάξι μας, αν δώσει σε μια λακκούβα, είναι συγκεκριμένη. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Αν πέσει μια λοιπόν λακκούβα στη μέση του δρόμου που ανήκει στην περιφέρεια, θα κάνεις μήνες κατά της περιφέρειας, αφού μπορεί να το αποδείξεις βέβαια, και θα σου πει και ο φυσικός δικαστής πόσο έκανε το αμάξι σου που χάλασε από τον φαναρτή, 1 χιλιάρικο. Ναι. Μπορεί να πεις ότι εγώ θέσα και το μεροκάματο εκείνη τη δουλειά. Αλλά άμα το αμάξι αυτό είναι κομμάτι μιας ιδιωτικής επιχείρησης που είναι και εργαλείο δουλειάς, μετά πάει πολλαπλά αυτό. Γιατί σου λέτε εγώ για 2 εβδομάδες δεν είχα αμάξι, έπρεπε να νοικιάσω η μεταφορική. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, είναι κάτι το αντίστοιχο και με τις αστικές ευθύνες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε δει τώρα το φαινόμενο με τη δίκη του αείμνης του Παντελίδη που η... Ναι, γίνεται μια μεγάλη μάχη, ναι, αυτή τη στιγμή. Η Βάτα ζητάει γύρω στο 500.000 ευρώ από την ασφαλιστική εταιρεία. Αλλά, επειδή τα θέματα του περιβάλλοντος και κυρίως της ασφάλειας των πολιτών είναι καθημερινά και μικρά, καλό είναι ο κάθε πολίτης να ξέρει τα δικαιώματά του, να ξέρει πώς να τα διεκδικεί αυτά, καθώς και οι δημότες μέσα σε ένα δήμο. Μάλιστα. Γιατί τα πιο πολλά μικρά δικαιώματα λόγω περιβαλλοντικών συνθήκων γίνονται στους δήμους και στις περιφέρειες, και όχι για να πλουτίσουμε, αλλά κυρίως για ότι υπεύθυνοι και ανεύθυνοι της κάθε περιοχής να ξέρουν ότι οι πολίτες είναι ενήμεροι για τα δικαιώματά τους. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργείς και ως δεδικασμένο κάτι, δηλαδή... Υπάρχει δηλαδή ευλογή. Στον ίδιο δρόμο έγινε το ίδιο ατύχημα, ενδεχομένως να υπάρχει μια τέτοια λογική. Ναι, απλώς είναι τι πιστήρια έχει ότι έχει γίνει αυτό το ατύχημα και τις συνθήκες, γιατί όταν έχουμε μια τέτοια ατυχία πρέπει να κρατάμε και τα πιστήρια, δηλαδή αν έχουμε μπει σε μια αττική οδό ή εθνική οδό, το χαρτάκι που κάνει να το πετάμε, φωτογραφίες, να καλούμε την τροχέα για να κάνει καταγραφή του γεγονότος, καθώς και μάρτυρες. Ναι.
Γιατί μετά ξεκινάει ποιος είναι ο υπεύθυνος. Ξέρετε, το γνωστό ποιος είναι ο υπεύθυνος. Βέβαια, αργούν πολύ αυτές οι δίκες, αλλά φανταστείτε και το θέμα της Αττικής Οδού που πολλοί θα διαρωτούνται, ότι φανταστείτε ότι μια αποζημίωση 100.000 κατά άτομο, ναι, και κατά αμάξι είναι πολύ εφικτή από τα ρευκασμένα των άλλων χωρών. Μάλιστα. Όταν υπάρχει κίνδυνο ζωής που είναι πιθανό λόγω παγετού να συμβεί, μπορεί να φτάσει σε 100.000 ευρώ η αποζημίωση. Τόσο έτσι απλά. Και θα σου πω ότι και χθες ο πατέρας μου που προσπάθησε να διαβεί με το ΚΤΕΛ την απόσταση κέντρο Αθήνας μέχρι Παιανία, που είχε αφήσει το δικό του αμάξι, αλλά απ' έξω από την Αττική Οδό, ήταν τυχερός, είχε αφήσει απ' έξω γιατί ερχόταν για να γλιτώσει τα 2,80, δεν πήγε την Αττική Οδό. Ναι. Και χάσαμε κι εμείς το 2,000, ναι. Το 2,000, ναι. Εκεί πέρα, είχε δει το 100.000 εκεί πέρα, έκανε με το ΚΤΕΛ 6 ώρες. Μάλιστα. Για να δει, ακόμα οι δρόμοι είναι και παγωμένοι και ανασφάλεις. Προφανώς. Όταν αφορά την Ηλιούπολη, ακόμα κρατάει το ρεκόρ της πέμπτης ημέρας χωρίς ρεύμα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία. Και μετά παραπονιόμαστε εμείς στο Ρήτη που πέρσι το καλοκαίρι για 4 μέρες δεν είχαμε ρεύμα. Μα ξέρω κι εγώ. Δηλαδή είναι δίπλα σου και έχεις αυτό το θέμα και κάθεις και γκρινιάζεις. Ναι, με τόσο ήλιο εδώ πέρα. Δεν φτάνει που έχεις τον ήλιο, θες και τα υπόλοιπα. Είναι και αυτό. Για να πληθούμε πέρα από την παραλία και λένε τότες. Τι έγινε τώρα. Αυτό, έτσι ακριβώς. Χωρίς σασμό λοιπόν θα στεκτεί αυτή η μάχη να ξεκινήσει, γιατί θα τραβήξει πολλά χρόνια. Θα γεράσουμε και ακόμα να ακούμε μια αποζημιώση από την Αττική Οδό. Οχ, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Έλα, γεια σας. Γεια σας.